Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, να ευχαριστήσω και τους δύο σεμνούς ιερείς σας, το εκκλησιαστικό σας συμβούλιο, οι οποίοι είχαν την καλοσύνη σήμερα να με προσκαλέσουν κοντά σας για να ομιλήσω με θέμα την μαγεία. Να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο βασανίζει πάρα πολλούς ανθρώπους της σημερινής εποχής. Καταρχάς, να πω ότι διαλέξαν την ταπεινότητά μου, όχι γιατί ομιλώ καλύτερα από τους ιερείς εδώ της ενορίας σας, ούτε γιατί έχω περισσότερες γνώσεις. Και εκείνοι ομιλούν περίφημα και όμορφα, αλλά το κάνουμε συχνά αυτό. Οι ιερείς, όπως και εσείς οι γυναίκες, πολλές φορές αλλάζετε το φαγητό και λέτε ας μην φάμε το ίδιο που φάγαμε χθες, σήμερα ας φάμε και κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν ή αλλάζουμε μαγειρική. Μαγειρεύουμε το ένα φαγητό με αυτόν τον τρόπο και λέμε ας το δοκιμάσουμε και με έναν άλλον τζελεμεντέ, να δούμε πώς βγαίνει το φαγητό. Έτσι λοιπόν οι πατέρες επιλέξανε να μαγειρέψω κι εγώ ένα φαγητό για να σας προσφέρω στην αγάπη σας. Να έχετε και μία άλλη γεύση. Το θέμα λοιπόν το οποίο θα αναπτύξω, όπως είπα, στην αγάπη σας και έχει ανακοινωθεί, είναι το θέμα της μαγείας. Υπάρχουν μάγια? Είναι αληθινά τα μάγια? Η Εκκλησία πιστεύει στη μαγεία? Τώρα στο τέλος της παρακλήσεως είδατε ότι διαβάσαμε την ευχή του Αγίου Παρθενείου, η οποία ευχή είναι αφενός μεν για τις ασθένειες και για τον καρκίνο ιδιαίτερα, αλλά αφετέρου ακούσατε ότι είναι και κατά πνευμάτων ακαθάρτων και κατά πάσης μαγείας. Εξάλλου, ο Άγιος Παρθένιος συντρίβει και έχει συντρίψει πολλές φορές τη μαγεία, του οποίου τεμάχιον λίπης υψάλλου έχουμε εδώ ως προσκύνηση. Αλλά και ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη, γνωρίζουμε από το βίο τους ότι ο Άγιος Κυπριανός ήταν μεγάλος μάγος της Καρχιδόνης. Τι σημαίνει μάγος? Τι σημαίνει μαγεία? Θα πρέπει για να αναλύσουμε αυτό το γεγονός να γυρίσουμε πίσω τις σελίδες της Αγίας Γραφής και να φτάσουμε στη δημιουργία των αγγέλων, όταν ο Θεός μας δημιούργησε τα 10 τάγματα των αγγέλων. Το πρώτο τάγμα που δημιούργησε, το ένδοξο τάγμα, ήταν το τάγμα του Εωσφόρου. Είδατε, ψάλλουμε και μέσα εδώ στην Εκκλησία, προ έως φόρο εγέννησά σε, λέγει Κύριος ο Θεός. Σε εγέννησα, λέει, προ καν του έως φόρο, πριν δημιουργήσω του έως φόρο. Δεν μνημονεύει τον Καβρίλ, δεν μνημονεύουμε τον Ραφαήλ, δεν μνημονεύουμε τους άλλους αγγέλους, μνημονεύει όμως συχνά τον έως φόρο η Εκκλησία μας. Γιατί ήταν ο άγγελος που ήταν πλησίον του θρόνου του Θεού, ο οποίος όλο το φως, επειδή ο Θεός είναι φως, έπεφτε πάνω στον πρώτον άγγελο. Και είναι λογικό, αν κάθεσε μπροστά σε ένα προβολέα, ο προβολέας χτυπάει πρώτα εσένα. Έφερε επάνω του όλο το φως. Και γι' αυτό ονομάζεται έως φόρος, φέρει το φως. Και έλεγε. Αυτός όμως, ο άγγελος, στη σκέψη του μπήκε. Τι να κάνει? Να διεκδικήσει κι αυτός τη θεότητα.
να γίνει Θεός, στη θέση του Θεού, να λατρευτεί έστω και λίγο ως λατρεύεται ο Θεός, και να τον τιμήσουν οι άγγελοι από κάτω και να τον δοξάσουν όπως ακριβώς δοξάζεται ο Θεός. Και μόνο στη σκέψη που του πέρασε, αυτή την εγωιστική σκέψη, να ανεβώ και να πάω σε αυτή τη θέση, ξέπεσε. Και λέει η Γραφή ότι είδα, λέει, τον νεοσπόρο να πέφτει ως την αστραπή. Ξέπεσε. Και μαζί του ακολούθησαν πλήθος αγγέλων. Πλήθος αγγέλων. Και σταμάτησαν να πέφτουν οι άγγελοι όταν ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ φώναξαν «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβ». «Σταματήστε», λέει. «Τι κάνετε?» Και τότε κρατήθηκαν οι υπόλοιποι αρχάγγελοι και άγγελοι και έμειναν στις θέσεις τους και δεν ακολούθησαν τον νεοφόρο. Αλλά εκατομμύρια άγγελοι τον ακολούθησαν που έπεσαν και όλοι αυτοί μετατράπηκαν σε δαίμονες. Όλοι αυτοί πλέον είναι άγγελοι του σκότους. Προσέξτε όμως, άγγελοι παραμένουν και είναι άγγελοι. Δεν έχασαν την ιδιότητα του αγγέλου. Ό,τι είναι ο άλλος ο άγγελος και ό,τι έχει ο άλλος ο άγγελος, ο Γαβριήλ, έχει και ο Ιωσφόρος. Και μάλιστα ο Ιωσφόρος πιθανόν να έχει περισσότερα, γιατί ήταν πιο κοντά σου στο θρόνο του Θεού. Ήταν ο πρώτος αρχάγγελος. Άρα να γνωρίσει πιο πολλά πράγματα ο Ιωσφόρος από ό,τι γνωρίζουν οι δύο μετέπειτα αρχιστράτηγοι. Και παρέσυνε πλήθους αγγέλων, οι οποίοι ξέπεσαν. Φεύγοντας από το φως, άμα φύγει κάποιος από το φως, και όσο φέρνεις μακριά από το φως, προς τα που πηγαίνεις, αδέλφια μου, και είναι η λογική, πας προς το σκοτάδι. Και γι' αυτό απομακρύθηκαν τόσο πολύ από το Θεό, που είναι φως, εγώ είμαι το φως του κόσμου, που έφτασαν και πλέον δεν φεύγουν καθόλου. Είναι σκοτεινοί γιατί δεν τους χτυπάει φως πλέον. Κινούνται στο σκότος. Κινούνται στο σκότος. Μέσα όμως, στο νεοσφόρο, του έχει μείνει αυτό που επιθυμούσε. Δεν το έχει χάσει, τι, τη λόξα του, να λατρευτεί ως Θεός. Και στα τέλη του αιώνος, όπως λέει η Αγία Γραφή, λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, θα μπει μέσα σε έναν κυβερνήτη, σε έναν άνθρωπο, ο οποίος θα κυβερνήσει όλη τη γη. Βλέπετε, η Αγία Γραφή προφητεύει από τότε ότι θα οδηγηθεί η ανθρωπότητα σε παγκοσμιοποίηση και παγκόσμια κυβέρνηση. Και μέσα στον παγκόσμιο αυτό κυβερνήτη θα μπει, λέει, όλη η δύναμη του αιωσκόρου, ο οποίος δεν θα κάνει, λέει, τίποτα, αλλά θα αποκτήσει τεράστια δύναμη ένας κυβερνήτης, ο οποίος θα είναι πλανητάρχης, όντως, σε όλο τον πλανήτη θα κυβερνάει, αφού θα κάνει παγκόσμια κυβέρνηση. Δεν θα φαίνεται ότι μέσα του είναι ο σκόρος, θα δει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Και θα του δώσει τεράστια δύναμη για να κυβερνάει όλη τη γη. Και στην αρχή, για να ξεγελάσει τους πάντες, θα παρουσιάζεται ότι είναι ο άνθρωπος που έφερε τη λύση και τις λύσεις από πολύ μεγάλη καταστροφή. Άρα έχουν σκοπό να οδηγήσουν την ανθρωπότητα και να οδηγηθεί η ανθρωπότητα σε μια καταστροφή, ώστε να εμφανιστεί αυτό το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει να κυβερνήσει, θα φέρει τις λύσεις. Και όταν φέρει τη λύση, ένα παράδειγμα του χάρη, δημιουργηθεί ένας παγκόσμιος πόλεμος με πυρηνικά όπλα και πεθαίνει ο κόσμος από την πυρηνική ενέργεια κατά εκατομμύρια. Ξέρετε τι είναι να βρεθεί εκείνη τη στιγμή κάποιος που θα σταματήσει τον πόλεμο? Όλοι θα τον χειροκροτήσουν σαν σωτήρα.
Τι τίτλο είχε πάρει ο Χριστός? Του Σωτήρα, διότι έσωσε τον άνθρωπο. Θα οικειοποιηθεί το τίτλο του Χριστού. Και λέει η Αγία Γραφή ότι στα Ιεροσόλυμα θα είναι η έδρα της παγκόσμιας κυβέρνησης. Θα φτιάξει και τον ναό του Σολομώντα, λένε οι Άγιοι. Θα μπει μέσα στον ναό του Σολομώντα και στο τέλος θα πει προσκυνήστε με, εγώ είμαι ο Θεός σας. Μη σας φαίνεται παράξενο. Το κάνανε οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος, ξέρετε γιατί πέθανε? Διότι όταν παρουσιάστηκαν στον αυτοκράτορα, σου λέει ο αυτοκράτορας, προσκύνησε. Και λέει ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος, να σε προσκυνήσω βασιλιά μου, αλλά σε προσκυνώ ως αυτοκράτορα. Ως άρχοντα θα με προσκυνήσεις και ως Θεό. Οι αυτοκράτορες της Ρώμης διεκδικούσανε τη θεότητα, ότι είναι θεοί. Άρα το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό. Έχουμε ξαναδεί την ιστορία αυτή. Και ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτρος είπε, εγώ δεν προσκυνάω ως Θεό. Ένας είναι ο αληθινός Θεός, ο Χριστός μου. Και αυτό μόνο προσκυνάω. Εκεί λοιπόν θα βάλει ο δαίμονας τους ανθρώπους να τον προσκυνήσουν. Αυτό που δεν πέτυχε στα ουράνια θα το επιτύχει επάνω στην στη γη. Θα το επιτύχει στη γη. Αυτός τώρα ο δαίμονας έχει τα όργανά του, οι οποίοι τα όργανά του είναι αυτά που ήδη τον λατρεύουν. Είναι καταρχάς εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι ενεργούν όπως ενεργεί ο διάβολος, που λέγεται διάβολος γιατί διαβάλλει, λόγω της διαβολής που κάνει, συκοφαντεί δηλαδή συνέχεια. Γι' αυτό λέγεται διάβολος. Αλλιώς το όνομά του είναι ο σπόρος, δεν άλλαξε, αλλά το λέμε διάβολο γιατί διαβάλλει συνέχεια. Γιατί διαβάλλει. Τι θα κάνει λοιπόν? Έχει τα όργανα που ανά τους αιώνες έβαζε και κυνηγάγαν και πολεμούσαν τους χριστιανούς και τους ανθρώπους. Γιατί? Διότι από την ώρα που έπεσε, ζηλεύει και θέλει τόσο πολύ να πληγώσει το Θεό, που έχει ένα σκοπό. Άμα θέλεις να κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο, κάντο ως τον ίδιο, κάντο στο παιδί του. Περισσότερο πονάει ο γονιός όταν βλέπει το παιδί του και λιώνει και πεθαίνει, παρά το είχε πάθει ο ίδιος. Ο πόνος είναι διπλός και τριπλός όταν είναι στο παιδί. Και γι' αυτό, επειδή είμαστε παιδιά του Θεού, ο Δεοσφόρος για να πληγώσει το Θεό, πολεμάει εμάς. Πολεμάει εμάς με διαφόρους τρόπους. Και γι' αυτό έμπαινε μέσα σε αυτοκράτορες, μέσα σε αρχικούς κρατών και διώκανε τους χριστιανούς, διώκανε τους ανθρώπους, τους βασανίζουν ή τους σκοτώνουν. Και γι' αυτό είδατε που λέμε πολλές φορές, βρε παιδί μου, λέει, κοίταξε τι κακία, είδος και ως ο δαίμονας είναι, σκότωσε τον άνθρωπο. Γιατί ο διάβολος θέλει να σκοτώνει τον άνθρωπο. Απ' αρχής, λέει η Γραφή, είναι ανθρωποκτόνος. Ήθελε το κακό και το θάνατο του ανθρώπου. Χρησιμοποιεί διαφόρους μεθόδους ο διάβολος. Τη μία τους διωγμούς, το αίμα να σε σκοτώσει. Κλείστους όσους τρόπους. Να σε κάνει τι? Ένα σκοπό έχει. Να κάνεις αυτό που κάνει και εκείνος. Εκείνος τι κάνει? Πιστεύει ο διάβολος στον Θεό? Βέβαια και πιστεύει. Μην αμφιβάλλετε ότι ο διάβολος πιστεύει. Είναι πιο πιστός και από εμάς τον Θεό. Γιατί εκείνος τον βλέπει κιόλας. Είναι πνεύμα, τον έχει δει, τον βλέπει. Το μυαλό του ανθρώπου μπορεί να περάσει, σου λέει δεν τα βλέπω, μήπως και δεν υπάρχουν. Το μυαλό του ανθρώπου, αυτού δεν του περνάει το πράγμα το μυαλό, ότι μπορεί να μην υπάρχει Θεός, ή το βλέπει. Κάθε μέρα. Άρα πιστεύει απόλυτα. Τι δεν κάνει όμως? Δεν πράττει το θέλημά του. Δεν κάνει αυτό που λέει ο Θεός.
Κάν αυτό που θέλει ο ίδιος. Αυτό που θέλει ο ίδιος. Και γι' αυτό προσέξτε τι είπε ο Χριστός στο Πάτερ ημών. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Στη ζωή μας να πράττουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό που θέλει ο Θεός. Εάν δεν το πράττουμε, τότε μιμούμεθα τον αιωσπόρο. Τότε μιμούμεθα τον διάβολο. Γιατί και εμείς είμαστε ίδιοι με τον διάβολο. Αν πιστεύω στον Θεό, αλλά δεν κάνω το θέλημά του, αυτό που θέλει ο Θεός, το ίδιο κάνει και ο διάβολος. Πιστεύει αλλά δεν πράττει. Άρα ο άνθρωπος, ο οποίος πιστεύει στον Θεό, αλλά δεν ζει όπως θέλει ο Θεός, ζει όπως θέλει ο ίδιος, δεν κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός ο άνθρωπος είναι ίδιος με τον διάβολο. Είναι το πρώτο κόλπο για να πιάσει τους ανθρώπους ο Θεός, να τους τραβήξει από το Θεό, να βάζει τον άνθρωπο να κάνει αυτό που δεν κάνει ο ίδιος. Δεν πράττει ο ίδιος το θέλημά του, το ίδιο επιθυμεί να μην κάνουμε και εμείς. Άρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και πρέπει να αναζητούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Έγραψα τώρα ένα βιβλίο τις τελευταίες μέρες. Τα Χριστούγεννα κυκλοφόρησε τα καινούργια βιβλία. Το έχουμε και πίσω, ποιος θέλει μπορεί να το προμηθευτεί μετά μαζί με άλλα βιβλία που αναφέρεται στο θέλημα. Γιατί όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, λέει το εξής στο πρώτο κεφάλαιο του στο βιβλίο ο Αόρατος Πόλεμος, μας ενημερώνει και μας λέει το εξής. Λέει, μπορεί να νηστεύεις, μπορείς να πηγαίνεις σε εκκλησία, μπορεί να κοιμάσεις στο πάτωμα, μπορεί να κάνεις χίλια κουμποσκήνια την ημέρα, μπορεί να κάνεις πελώριες νηστείες και τις 40 μέρες να τις κρατάς αλάδοντας. Δεν σώζεσαι, λέει, μόνο από αυτό. Μην περιμένεις ότι θα σωθείς επειδή έκανες αυτό. Δεν σώζεσαι. Κάθε μέρα μπορεί να έρθεις στην εκκλησία και να λειτουργήσεις. Δεν σώζεσαι. Εάν λέει, όταν περάσεις την πόρτα του ναού, δεν πράττεις καθημερινά το θέλημα του Θεού έξω από την πόρτα του ναού. Όχι μέσα εδώ να είσαι χριστιανός. Μόλις περάσεις την πόρτα, στη ζωή σου καθημερινά, να εφαρμόζεις, να αναζητάς ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και τι θέλει ο Θεός από εμάς. Πώς θέλει να ζούμε. Τι αναζητάει, γιατί πρέπει να ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Πάνω εκεί αναφέρεται το βιβλίο, το οποίο έχω γράψει τώρα τα Χριστούγεννα και το βγάλαμε σε κυκλοφορία. Και να το προμηθευτείτε, να το μελετήσετε. Συνεχίζω, αδελφοί. Άρα το πρώτο είναι να μην πράττουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Άλλους βάζει να με διωγμό να πολεμήσουν. Αλλά θέλει και ανθρώπους ταυτόχρονα. Βλέποντας ότι εμείς λατρεύουμε τον Χριστό, θέλει και αυτός, εάν είναι δυνατόν από τώρα, να λατρεύεται. Και γι' αυτό ανά τους αιώνες βρήκε ανθρώπους που τον λατρεύουν. Άνθρωποι που δεν ζούσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Άνθρωποι που δεν αγάπησαν τον Χριστό. Άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τον Χριστό και από τον αληθινό Θεό και έφτασαν στο σημείο να λατρεύουν τον Σατανά. Και γι' αυτό την ώρα που βαπτιζόμαστε, έχετε προσέξει τι λέμε την ώρα της βαπτίσεως. Συντάσσεσαι τον Χριστό, συντάσσομαι. Αποτάσσεσαι τον Σατανά και πάσα την πομπή αυτού και πάσα τη έννοια αυτού και πάσα τη λατρεία αυτού. Και τη λατρεία του. Αποτάσσεσαι τη λατρεία. Άρα υπάρχει λατρεία του Σατανά. Από την αρχή η Εκκλησία έχει ανακαλύψει ότι οι άνθρωποι λατρεύουν τον Σατανά. Βεβαίως. Και γι' αυτό τι μας ζητάει. Αποτάσσεσαι τη λατρεία του Σατανά και πάντα τα έργα του Σατανά και όλη την πομπή του Σατανά, όλους τους δαίμονες, ναι. Φτύστον, σου λέει κιόλας. Και φτύνουμε την ώρα της βαπτίσεως τρεις φορές που στηρίζει. Και μετά γυρίζουμε προς ανατολικά και σου λέει συντάσσεσαι με τον Χριστό.
Άρα έχουμε και ανθρώπους που λατρεύουν τον Σατανά. Και το μαθαίνουμε ήδη στις κατηχήσεις, την ώρα κατά την οποία βαπτιζόμαστε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, τους οποίους σκοτίζει το νου ο Σατανάς, κοιτάνε τι να κάνουν. Κακό στους ανθρώπους. Τι είναι ο μάγος, αυτός που τέλει τη λατρεία, ότι είναι ο ιερέας για την Εκκλησία μας. Ότι είναι ο ιερέας, είναι ο ιερέας του Σατανά, ο μάγος. Ο οποίος αλλάζει ονόματα. Λέγεται καφετζού, λέγεται μέντιο, λέγεται αστρολόγος, λέγεται μάγος, λέγεται ίδια ονόματα πέρα. Για να μπερδεύουν τον κόσμο. Και άμα ρωτήσεις, σου λέω, εμείς δεν είμαστε του κακού, δεν κάνουμε κακό. Μα υπηρετούν τους Σατανάους. Όλοι αυτοί. Με αυτούς τους τρόπους και όλα αυτά που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε τα ζώδια. Όλοι αυτοί έχουν άμεση επικοινωνία με τον Σατανά. Όλοι αυτοί. Και αυτοί που γράφουν στα περιοδικά. Άρα όταν εγώ πηγαίνω και διαβάζω στο περιοδικό τον εγώκερο, τον καρκίνο, τους ηχθείς, τους δίδυμους, διαβάζω το οροσκόπιο, άρα συμμετέχω στα έργα, στα οποία όμως υποσχέθηκα στον Θεό την ώρα της βαπτίσεώς μου ότι δεν θα συμμετέχω σε κανένα έργο του Σατανά. Αυτοί λοιπόν κάνουν τελετές. Τελετές μαγείας, είτε λευκής είτε μαύρης. Γιατί τη λέμε τη μαύρη? Η μαύρη είναι βαριά μαγεία. Όπως και εμείς έχουμε μυστήρια που είναι μεγάλα και τα χωρίζουμε σε 7, τα λέμε 7, αλλά όλες οι τελετές που κάνουμε ως ιερείς είναι μυστήρια. Δεν είναι μυστήριο ο αγιασμός? Όπου ενεργεί η Θεία Χάρις δεν είναι μυστήριο? Αλλά έχουμε και το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το μέγα μυστήριο, όπως λέει, το μυστήριο του, το μέγα εστί. Το μυστήριο του γάμου, της βαπτίσεως. Ομοίως, αυτά όλα τι είναι? Τελετές. Τι σημαίνει τελετή? Παίρνω κάποια αντικείμενα που είναι ορατά και μέσα από τα ορατά προσπαθώ να ενεργοποιήσω τον αόρατο Θεό. Από τις κινήσεις που κάνω, που ευλογώ, που σηκώνω τα χέρια, που παίρνω το νερό και κάνω τον αγιασμό, που παίρνω το σταυρό, που παίρνω το βασιλικό, όλα αυτά που παίρνω το εικόνισμα και βάζω μπροστά, που παίρνω για τη Θεία Κοινωνία το κρασί, παίρνω το ψωμί, παίρνω το δισκοπότηρο, παίρνω αντικείμενα, πράγματα. Έτσι και αυτοί παίρνουν πράγματα. Ανάλογα το τι θέλουν να κάνουν. Αν θέλουν να κάνουν μαύρη μαγεία, μέγα μυστήριο να τελέσουν στον Σατανά, παίρνουν αίμα, είτε ανθρώπου, είτε ζώο. Και γι' αυτό έχουν θυσίες. Θυσιάζουν. Και όπως εμείς πίνουμε από το αίμα του Χριστού, από το δισκοπότηρο, το ίδιο πίνουν και αυτοί οι ραντίζουν. Όπως κάνουμε εμείς το ευχέλαιο και έχουμε το λάδι προσίαση, έτσι αυτοί έχουν λάδι τα οποία τα μελετούν στο Σατανά, τα νεκρόλαδα που λέμε, τα οποία έρχονται και στα πετάνε στην πόρτα σου μετά. Έχουνε σατανικό, θα λέγαμε, νερό, το οποίο μελετάνε όπως μελετάμε εμείς τον αγιασμό, το οποίο έρχονται και ραντίζουν το σπίτι σου. Και πάνε με τα ονόματα. Είδατε, διαβάζουν ονόματα, υπερηγίες, στις παρακλήσεις, στα Άγια μέσα, υπερηγίες, σωτηρίες, στον δούλο του Θεού τάδε. Αυτοί μνημονεύουν ονόματα υπέρ καταστροφής. Υπέρ καταστροφής. Και γι' αυτό βλέπεις μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα τα οποία πάνε και λένε. Πάει ένας άνθρωπος, πάει στο μάγο. Άλλος πάει για πρόβλεψη. Πάει για πρόβλεψη και η μαγεία έχει φτάσει, αυτό έλεγε και με τους πατέρες μέσα στο ιερό, ακόμα και στα πρωθυπουργικά γραφεία. Δεν είναι λίγη από την αρχαιότητα άρχοντες και πρωθυπουργοί που ενημερωνόντουσαν μέσω των ματίων των δελφών. Να κάνω τώρα πόλεμο, να μην κάνω.
να κάνουμε ταξίδι τώρα, να μην κάνουμε. Έτσι και τώρα, να ξέρετε ότι πρωθυπουργοί, υπουργοί, και για να κάνουν εκλογές, προσέχουν ποτέ έχει πανσέλινο, ποτέ δεν έχει. Ρωτάνε αστρολόγους, αν είναι καλή περίοδος να γίνουν τώρα οι εκλογές. Μη σας φαίνονται παράξενα αυτά. Αυτά έχουν γίνει και γίνονται πραγματικότητα με όλους τους πρωθυπουργούς που περνάνε κάθε φορά. Συνεχίζουν την παράδοση την παλαιά. Ακόμα και οι βασιλείς του Ισραήλ θέλανε να ξέρουν το μέλλον. Και γι' αυτό είχαν κοντά τους τους προφήτες. Άμα διαβάσετε προφήτες, πηγαίναν και συμβουλευόντουσαν τους προφήτες οι ευσεβείς βασιλείς του Ισραήλ. Τι θα γίνει, να κάνουμε πόλεμο, να κάνουμε και την εκστρατεία ή όχι. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούν τον σατανά για να μπορέσουν να πληροφορηθούν το μέλλον. Το πληροφορεί ο σατανάς το μέλλον, όχι γιατί δεν το γνωρίζει. Μπορεί να υπολογίσει όμως. Δηλαδή αν βλέπει τώρα ότι είναι στην Ιταλία σύννεφα και κακοκαιρία, μην κοιτάτε τώρα που με την τηλεόραση και το μαθαίνουμε, βλέπει ο σατανάς ότι εκεί έχει βροχή, τα σύννεφα φυσάει προς Ανατολά, άρα τα σύννεφα θα βγουν προς Ελλάδα, υπολογίζει, άρα θα βρέξει σε μια-δυο μέρες και στην Ελλάδα. Οπότε θα μπορούσε να πει το μέγιο. Θα έχουμε κακοκαιρία σε δύο μέρες στην Ελλάδα. Γιατί ο σατανάς έβλεπε τα σύννεφα που ερχόντουσαν. Αλλά στα τυφλά να κάνει έτσι πρόβλεψη δεν έχει τη δυνατότητα. Δεν γνωρίζει το μέλλον το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Το παρελθόν το γνωρίζει όμως πολύ καλά. Τι έχει γίνει στα παρελθόν τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Τι άλλο τους χρησιμοποιούν και κάνουν. Κάνουν κακό. Ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να τους χωρίσουν. Πώς εμείς παρακαλάμε και λέμε υπέρ ενώσεως του τάδε ζευγαριού, υπέρ ειρήνης, να ειρηνεύσει το ζευγάρι, να είναι αμονιασμένο, αγαπημένο. Εκείνοι κάνουν μαγεία και αν είναι πεθερά, η νύφη, η κουνιάδα που μπορεί και μπαίνει μέσα στο σπίτι, πάει και στα στέφανα, παίρνει τα στέφανα, δεν το έχεις προσέξει εσύ, ή κόβει ένα κλαράκι από τα στέφανα, παίρνει μια μπύλια, στην πηγαίνει, παίρνει κουφέτα από τους γάμους, παίρνει ορίζει από το γάμο. Στην τούρτα πάνω μπορεί να κάνει. Εγώ έζησα τελετή μαγείας που μου είπανε που κάναν στην τούρτα επάνω. Μαγεία και μόλις έφαγε την πρώτη κουταλιά η νύφη και την πρώτη κουταλιά ο γαμπρός και καθίσαν στο τραπέζι του γάμου, ζήτησαν να χωρίσουν αυτομάτως. Αυτομάτως να χωρίσουν. Αυτομάτως ζήτησαν να χωρίσουν. Μπορούν και κάνουν τις γυναίκες να μην γεννού. Μπορεί να κάνουν να μην μπορείς να πουλήσεις ένα σπίτι, ένα οικόπεδο. Μπορεί να σε αρρωστήσουν, να σε κάνουν να λιώνεις και να μην βρίσκουν οι γιατροί τι ασθένεια έχεις. Άρα έχει μια τεράστια δύναμη. Ναι, γιατί ο Αιωσφόρος ως άγγελος έχει δύναμη. Και γι' αυτό λέει ο Χριστός ότι ήρθε να καταλύσει τη δύναμη και τα έβλεπε και εγώ. Και έδωκε ημίν εξουσία του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και πάσαν τη δύναμη του εχθρού. Μας έδωσε την εξουσία. Άρα πρέπει να γνωρίζω στο μικρό, πρέπει να γνωρίζω τι δύναμη έχει ο σχόλος. Είναι πολύ δυνατός. Δεν είναι παντοδύναμος. Είναι πολύ δυνατός αλλά δεν είναι παντοδύναμος. Ποιους μπορούν να πιάνουν τα μάτια. Δηλαδή εμένα αν μου κάνει κάποιος μπορεί να μου κάνει κακό. Ναι αδελφέ. Εάν δεν είσαι κοντά στον Χριστό. Διότι ο Χριστός ήρθε να καταλύσει τη δύναμη του σατανά και την κατέληξε. Δέθηκε ο σατανάς. Τέλος ο σατανάς, για τον χριστιανό όμως, για αυτόν ο οποίος εξομολογείται, για αυτόν ο οποίος κοινωνάει, για αυτός ο οποίος εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, για αυτόν ο οποίος προσεύχεται, για αυτόν ο οποίος ζει καθημερινά, όπως σας είπα, το και βιώνει το θέλημα του Θεού.
Σε αυτόν τον άνθρωπο επάνω δεν έχει την εξουσία ο Σατανάς. Και γι' αυτό όταν ο μάγος, ο Άγιος Κυπριανός, όταν ήταν μάγος, που έκανε μάγια στην Ιουστίνη, είχε πάει ένα παλικάρι, λέει ο βίος της Αγίας Ιουστίνης, ο οποίος την είδε την Ιουστίνη και την ορωτεύτηκε. Αλλά πώς θα την πλησιάζει που η Ιουστίνη δεν σκεφτόταν ούτε καν τον ήθελε. Και καταφεύγει στο μεγαλύτερο μάγο της περιοχής, τον Κυπριανό. Ο Κυπριανός του είπε, για μένα το να σε παντρέψω και χωρίς να το θέλει, δεν είναι τίποτα. Άσφησέ το και σε δυο μέρες θα δεις πως θα τρέχει από πίσω σου. Περάσανε δυο μέρες, τίποτα. Έστελνε δαιμόνια, λέει ο Κυπριανός. Και πηγαίνανε στην Ιουστίνη και τις βάζανε σκέψεις και σαρκικούς λογισμούς για τον νεαρόν αυτό, εκεί που δεν σκεφτόταν τίποτα. Εκείνη γονάτιζε, προσευχόταν, εξομολογήτων, κοινωνούσε, χανόντουσε. Καταλάβαινε ότι είναι πειρασμικό. Προσπαθούσε ξανά, τίποτα. Λέει, δεν είναι δυνατό. Λέει ο Κυπριανός, να μην μπορώ να κάνω το πιο εύκολο που κάνουμε, να χωρίσουμε ή να παντρέψουμε αυτό που θέλουμε. Και τότε αναγκάστηκε και κατέβασε, λέει, όλο τον νεοσπόρο κάτω. Και του λέει, πες μου, τι έχει η Ιουστίνη και δεν μπορώ να επιδράσω επάνω της. Γιατί η δύναμή σου σταματάει μπροστά στην Ιουστίνη. Και το απαντάει ο σπόρος, δεν μπορώ να σου πω. Εάν δεν μπορείς εσύ, του λέει, θα πάω μόνος μου. Και ξεκινάει και πηγαίνει στην Ιουστίνη. Και της λέει, πες μου, κοπέλα μου, τι κάνεις, εγώ είμαι ο μάγος, ο Κυπριανός. Και εκείνη του απάντησε ότι εγώ είμαι χριστιανή, κάνω το σημείο του Σταυρού που προσεύχομαι, εξομολογούμαι, κοινωνάω, ζω κοντά στον Χριστό, ζω κοντά στην Εκκλησία μου, ζω μες στον χώρο της Εκκλησίας. Σε λέει, ποιος είναι ο Χριστός? Υπάρχει ανώτερος από τον νεοσφόρο? Και τότε η Ιουστίνη με λίγα λόγια του είπε τη ζωή του Χριστού. Και εγώ, λέει, τότε τι υπηρετώ, λέει ο Κυπριανός. Υπάρχει ανώτερος από τον νεοσφόρο? Και εγώ υπηρετώ, νόμιζα ότι ο Θεός είναι ο αιωσφόρος. Και βγαίνει και καίει όλα τα βιβλία του, τα μαγικά, τις σολομονικές και όλα αυτά, στην κεντρική πλατεία της Καρχιδόνας. Και έγινε αμέσως, βαπτίστηκε και έγινε χριστιανός και έφτασε στο σημείο να γίνει και επίσκοπος. Και μας έγραψε και ευχές, όταν μας πολεμάει με μαγεία, που πρέπει να τις διαβάζουμε κι εμείς. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνει ο χριστιανός για να μην τον πιάνει η μαγεία είναι να ζει λοιπόν χριστιανική ζωή. Άρα όσους τους πιάνει η μαγεία καταλαβαίνουμε ότι δεν ζουν ζωή κοντά στον Χριστό. Λένε ότι πιστεύουν, λένε ότι αγαπούν τον Χριστό, αλλά δεν ζουν σύμφωνα με το θέλημά του. Ζουν όπως θέλουν εκείνοι. Θέλετε παράδειγμα? Λένε οι Άγιοι μας. Ξεκινάει τώρα σε λίγο η Σαρακοστή του Πάσχα. Τι λέει η Εκκλησία, να νηστέψουμε? Να νηστεύουμε κάθε μέρα και το λάδι πλην Σαββατοκύριακο. Αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό λέει οι Άγιοι μας. Εγώ κάνω αυτό που θέλω. Εγώ θα τρώω λάδι, γιατί δεν μπορώ. Βρίσκω και μια δικαιολογία, μου πονάει τον ήχη. Παίρνω ένα χαπάκι, έχω το στομάχι μου. Κανονίζω λοιπόν, λέω, θα νηστέψω μόνο μια εβδομάδα, την πρώτη και την τελευταία. Άλλοι λένε θα νηστέψω μόνο την τελευταία. Άλλοι λένε θα νηστέψω μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο. Και θα πάω και θα μεταλάβω και το καλό. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτός πράττει το θέλημα του Θεού. Αυτός πράττει το θέλημα του Θεού, πράττει το θέλημα του. Αφού δεν κάνεις αυτό που έχει πει ο Θεός, πράττεις το θέλημα του δικό σου. Άρα επάνω σου έχει εξουσία ο διάβολος. Όποιος σου κάνει μαγεία θα σε πιάσει. Αυτό που θέλει να καταφέρει θα στο πετύχει. Θέλει να σε ρίξει έξω οικονομικά, θα σε καταστρέψει οικονομικά. Θέλει να σου καταστρέψει την υγεία, θα την καταστρέψει. Θέλει να μην μπορεί να κάνεις παιδιά, θα το πετύχει. Θέλει να σου δημιουργεί ατυχήματα, καταστροφές. Να λένε οι άλλοι, κοίταξε βρε παιδί μου, αυτή η οικογένεια πάει κατά διαόλου. Μα αφού πάει κατά διάολο, δεν καταλαβαίνεις ότι κάποιος διάολος είναι στο σπίτι σου.
Αυτή είναι το κακό που μπορεί να κάνει η μαγεία. Και είπαμε και σε ποιους ανθρώπους μπορεί να περάσει η μαγεία. Άρα ο πιστός ο χριστιανός, ο πράγματι πιστός χριστιανός, δεν φοβάται τους μάγους, δεν φοβάται τα μάγια, δεν φοβάται τη μαγεία. Γιατί έχει τον παντοδύναμο Χριστό μέσα. Όπως τον είχε η Αγία Ιουστίνη. Αλλά πρέπει να έχουμε και τη ζωή της Αγίας Ιουστίνης. Γιατί άμα ανοίγω εγώ στον διάβολο το παραθυράκι, μπορεί να μην του ανοίγω πόρτα με μεγάλο αμάρτημα, δηλαδή να μην τυχεύσω, να μην κλέψω, να ανοίξω μεγάλη πόρτα, αλλά μπορεί να του ανοίγω παραθυράκι και να μου μπαίνει μέσα στο σπίτι και να με ανακατώνει, να μου δημιουργεί. Άρα πρέπει να ζω, όπως γράφω και στο βιβλίο, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πρέπει να ζω όπως θέλει ο Θεός μας. Όχι όπως αποφάσισα εγώ. Δεν θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Και εδώ είναι τεράστιο πρόβλημα. Γιατί αυτό δεν το έχουμε προσέξει. Θα το βρείτε μέσα στο βιβλίο. Πράγματι κάνω ό,τι θέλει ο Θεός. Και πού θα το ξέρω, αν κάνω. Δεν χρειάζεται. Πηγαίνετε μόνο στην εικόνα και να ρωτάτε. Ή στην Παναγία, ή σε κάποιον άλλο. Άγιε μου, αν ήσουν εσύ θα το έκανες αυτό σήμερα. Πάω να κάνω αυτό. Ή πάω να φορέσω ένα ρούχο. Ή πάω να βάψω τα μαλλιά μου όπως πάω να τα βάψω. Πήγαινε καιρό με την Παναγία. Παναγιά μου, εσύ τι χρώμα θα τα έβαφες τα μαλλιά σου. Θα τα έβαφες έτσι, τα χτένιζες έτσι, όπως τα χτένιζω κι εγώ. Άμα σου πει η Παναγία θα το χτένιζα έτσι. Ωραία, αυτό το θέλει η Παναγία, θα το κάνεις κι εσύ. Ή μήπως κάνεις το δικό σου. Ή αυτό που φοράς. Λέει, φοράμε το καλοκαίρι, γυναίκες, τα ξόπλατα και τα ξέστητα, αυτά που τα λέτε, τα ωραία τα μπικίνια και όλα αυτά, που κοιτάνε οι άντρες δεξιά και αριστερά το μάτι τους. Πηγαίνετε στην Παναγία και ρωτήστε. Παναγία μου, εσύ θα το φόραγες αυτό. Άμα το φόραγε, φορέστε, κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να το φόραγε τι κάνω. Και δεν είναι μόνο το εξωτερικό, αλλά και το πώς κάθομαι στο κάθισμα. Θα καθόταν έτσι η Παναγία πώς κάθομαι. Κάθονται μερικές σταυροπόδι, να και το τσιγαράκι. Να και το μπισκάκι πάλι. Θα το έκανε η Παναγία αυτό. Θα το έκανε η Παναγία, θα ζούσε έτσι η Παναγία. Αυτό πρέπει να με προβληματίσει. Για να δω πώς με θέλει ο Θεός. Και δεν είναι μόνο τα εξωτερικά, είναι και τα εσωτερικά. Γιατί τα πάθη τα εσωτερικά είναι πολύ μεγαλύτερα από ότι είναι τα εξωτερικά που μπορεί να τα βελτιώσω πολύ γρήγορα προς έξω. Αλλά τα πάθη τα εσωτερικά, όταν ευριάσω, ένα παράδειγμα, με πιάσουν τα νεύρα μου που δεν ξέρω τι λέω όταν ανοίξω το στόμα μου. Η Παναγία μα νευρίαζε, έτσι να μην λέει. Έτσι νευρίαζε η Παναγία, έτσι έκανε ή ο Κυριός μας. Πώς ενεργούσε. Τι έκανε, το έβγαζε η Παναγία του φρύδι, το έβαζε κομμάτι. Άμα το έβγαζε και το έβγαζε, κοιτάω την εικόνα μου εδώ. Και ανάλογα πράγματα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Το να πιστεύεις, λέει, πιστεύει και ο διάβολος. Το να κάνεις το θέλημα του Θεού είναι το δύσκολο. Αλλά ποιος προστατεύεται από τη μαγεία, αυτός που πράττει το θέλημα του Θεού σε καθημερινή βάση. Σε καθημερινή βάση. Άρα πράττω το θέλημα του Θεού. Και τώρα δείτε την αγάπη του Θεού. Τι να σας κάνω. Ο Θεός λέει δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά έχει μερικές αγάπες ιδιαίτερες. Είδατε όπως λέει και την αρχή ο Χριστός αγαπούσε, λέει, αγαπημένος του μαθητής ήταν ο Ιωάννης. Το κάνει αυτό και στις οικογένειες πολλές φορές. Μια οικογένεια που δεν ζει χριστιανικά, επιτρέπει ο Θεός γιατί την αγαπάει και την πιάνει μαγεία. Και αρχίζει να διαλύεται. Και μάλιστα, εάν η μαγεία μείνει πολύ καιρό, γιατί είναι δαίμονες αυτοί, οι οποίοι ενεργούν μέσα στο σπίτι και γι' αυτό χωρίζεις. Γιατί λες εσύ άσπρο, λέει ο άντρας μάμου, βάζει ο δαίμονας να συγκρούονται, με αποτέλεσμα, γρήγορα χωρίζει το ζευγάρι.
Γρήγορα το παιδί σηκώνεται, φεύγει από το σπίτι. Για λίγη οικογένεια. Ή δεν μπορεί να κάνει παιδί. Πάει στον γιατρό, δεν βρίσκει τίποτα ο γιατρός. Θα σας πω ένα παράδειγμα προχθεσινό. Ένα ζευγάρι πήγε στον γιατρό και του είπε ότι το σπέρμα του είναι νεκρό, νεκρώνεται. Και του λέει, παιδί μου, δεν μπορείς να κάνετε παιδί. Λέω, παιδί μου, υπάρχει λόγος. Λέει, όχι, στα καλά τα δούμε. Βρήκαμε κάτι λάθη, λέει, έξω από την πόρτα μας και έκτοτε δεν μπορούμε να κάνουμε παιδί και το σπέρμα μου είναι νεκρό. Τότε θα άρχισε κάτι Κυριακή να σε διαβάζω και να σε σταυρώνω. Τον διαβάζω τώρα ένα, περίπου ένα χρόνο, έτσι. Και τον σταυρώνω συνέχεια. Και έρχεται την Κυριακή προθέσει με τη γυναίκα του. Και μου λέει, δεν το πιστεύετε πάλι. Λέω, τι παιδί, είναι έγκυος η γυναίκα μου. Λέω, αναστήθηκε το σπέρμα σου, για να μείνει έγκυος. Για να... Είναι έγκυος, μου λέει η γυναίκα. Και ο γιατρός μου λέει, το σπέρμα είναι νεκρό. Παιδάκι μου, γιατί είναι έκπλαγο, μου λέω. Γι' αυτό σε στάβωνα και σε διάβασα. Γιατί αφού ήταν από τη μαγεία, θα φύγει ο σατανάς, θα πάψει η μαγεία να ενεργεί επάνω σου και θα ξαναζωντανέψει. Αφού δεν ήταν άλλη από άλλη ιατρική αιτία. Και έτσι τώρα είναι έγκυος η γυναίκα, την Κυριακή μου το έπανε. Επιτρέπει ο Θεός όμως τι, για ρωτήστε με αυτοί ερχόντουσαν εκκλησία. Πιο πριν, όχι. Ζούσαν όπως ήθελε ο Θεός, όχι. Νίστευα, όχι. Εξομολογόντουσαν, όχι. Νηστεύονται, όχι. Κοινωνούσαν, όχι. Για να αποκτήσουν όμως παιδί, επέτρεψε ο Θεός τον σατανά με τη μαγεία να τους χτυπήσει. Οδηγηθήκανε μη έχοντας άλλη λύση, αφού οι γιατροί τους απελπίσανε και τους είπαν ότι δεν γίνεται τίποτα. Ο Θεός που τους οδήγησε κοντά. Και μέσα σε αυτό το χρόνο έχει αλλάξει όλη τους η ζωή της και αυτό. Γιατί δεν ερχόντουσα μόνο και στα προνόμψα, ερχόντουσα κάθε Κυριακή και εκκλησιαζόντουσα. Εξομολογιόντουσα. Νηστεύανε. Παρακολουθούσα τις ομιλίες μου. Στο ναό μέσα μου κάνω. Τις συμβουλές μου, τα βιβλία μου. Και είχαν αλλάξει τον τρόπο ζωής. Και τους λέω, βλέπετε ο Θεός πώς σας έφερε κοντά του. Άρα τη μαγεία που επέτρεψε να πάτε ήταν από αγάπη του Θεού για να σε κερδίσει. Αφού δεν καταλάβαινες με άλλο τρόπο, σου χτύπαγε ο Θεός με πολλούς τρόπους την πόρτα της ψυχής της. Αλλά εσείς λέγατε, όρεμα ανάσημα που θα πάω τώρα εκκλησία. Βρήκε ο Θεός τον τρόπο γιατί σε αγάπησε να σε φέρει κοντά. Κάνει όμως πολλές φορές. Τελειώνω σε 5 λεπτά, τελειώνω σε 5 λεπτά. Πετυχαίνει ο αδελφός, πολλές φορές ο Θεός όμως αδελφή μου, να κάνει το εξής. Τι? Επιτρέπει τον νεοσπόρο, τον διάβολο, τον δαιμόνιο να μπει μέσα στον άνθρωπο όπως θα πει στον αντίχριστο. Και τότε ο άνθρωπος όταν μπει μέσα από τον δαιμόνιο κάνει διάφορα πελαβά πράγματα. Είναι σαν ψυχοπαθής. Όχι πάντοτε όταν ενεργεί το δαιμόνιο. Και γι' αυτό όταν είναι μέσα από τον δαιμόνιο μπορεί να ακούσετε να μιλάει και να λέει εγώ μιλάω, δεν μιλάω εγώ. Ποιος μιλάει? Μιλάει το δαιμόνιο από μέσα. Τότε έχουμε τη λεγόμενη δαιμονοκαταληψία. Αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να τον σηκώσει στον αέρα ο δαίμονας. Έχω δει τέτοια. Διάβαζα εξορκισμούς και μου σηκωνόταν ο άνθρωπος στον αέρα. Θα έχω δει ανθρώπους να τους δείτε, να τους κρατάνε 10 και να τους βουτάνε και τους 10 έναν έναν και να τον εκτοξεύουν. Αν πάτε στον Άγιο Γεράσιμο, πηγαίναν παλιά, τους πηγαίναν με χειροπέδες, με αλυσίδες. Και κάναν έτσι μια γυναικούλα τα χέρια της και έσπαγε τις αλυσίδες. Γιατί ήταν ο δαίμονας, τεράστια δύναμη. Την οποία τη δίνει ο δαίμονας που είναι στο σώμα. Και κάνει διάφορα πράγματα που δεν μπορούμε ούτε καν να τα κατανοήσουμε. Έχω ζήσει καταστάσεις με τους δαιμονισμένους ανθρώπους, τους οποίους αυτούς αγάπησε περισσότερο και τους βάζει και παιδεύονται. Έχω δει άνθρωπο εδώ να τον διαβάζουν στο ιερό μπροστά και την ώρα που διάβαζα να χτυπάει το κούτελό του, γυναίκα ήταν. Και το χτύπαγε το κούτελο με δύναμη. Πάνω στο
στο μάρμαρο. Και λέω θα σκοτωθεί. Και ούτε καρούμπαλο δεν έκανε. Γιατί τι χτύπαγε ο δαίμονας. Γιατί δεν επιτρέπει ο Θεός να πάθει κακό. Αλλά ήθελε να κάνει το σώμα να πονάει, να υποφέρει. Να υποφέρει. Έχω τύχει ήμουν στον Άγιο Εφραίμ και την ώρα που διάβαζα το Ευαγγέλιο ήταν κάποιος δαιμονισμένος μέσα στον Άγιο Εφραίμ στη Νέα Μάτη πριν ανακηρυχθεί Άγιος, γιατί τώρα πρόσφατα ανακηρύχθηκε όπως ξέρετε Άγιος, διάβαζα το Ευαγγέλιο και χάθηκαν τα γράμματα μέσα από το Ευαγγέλιο. Δεν μπορούσα να τα δω, δεν έβλεπα. Οι σελίδες γίνανε λευκές. Και αντελήφθηκα ότι πρέπει κάποιο πρόσωπο να είναι δαιμονισμένο, το οποίο επηρεάζει το δικό μου, προσπαθεί να επηρεάσει το δικό μου εγκέφαλο ή τα γράμματα μέσα από το Ευαγγέλιο. Και ξαφνικά σηκώνω το χέρι και ευλογώ τον κόσμο. Και τότε ένας άνθρωπος, να πω και κάνει, α, βοήθεια φωνάζει. Λέω τι πάθατε. Μου λέει με χτύπησε λάμψη. Έφυγε λάμψη από τα χέρια σας. Είναι πράγματι θεία χάρη που όταν ευλογεί ο ιερέας, τον κόσμο φεύγει λάμψης που πηγαίνουν πάνω στο κεφάλι και με χτύπησε λίμνη στα μάτια. Και όταν μετά τελείωσε η Θεία Λειτουργία στον Άγιο Εφραίμ, τον έπιασα κάτω από τον άνθρωπο, του λέω τι έκανες. Προσπαθούσα να σας μπερδέψω, μου λέει, όχι εγώ. Αλλά αντιλαμβανόμουν ότι το δαιμόνιο είναι αδαιμονισμένος που έχω μέσα που προσπαθούσε να σας μπερδέψει να μην μπορείτε να διαβάσετε το Ευαγγέλιο. Σκεφτείτε τι δύναμη έχει και βασανίζει και τον ίδιο τον άνθρωπο. Αλλά αυτός ο βασανισμός είναι προς το καλό. Γιατί τον οδηγεί, έστω με τον ζώδιο ο Θεός, σε αγαπάω και σε θέλω κοντά μου. Θα σε φέρω κοντά μου, θα σε λυτρώσω. Δεν θέλω να πάρει την ψυχή σου ο δαίμονας. Διότι ως φαίνεται έβλεπε ο Θεός ότι το πρόσωπο, τα πρόσωπα αυτά που επιτρέπει και πιάνει μαγεία, πιάνει ο δαιμονισμός, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, ψάχνει να βρει τρόπο πώς θα τους φέρει κοντά του. Μα και έχει το δαιμόνιο, μπορεί και μπαίνει έτσι μέσα. Δεν μπαίνει μόνο το δαιμόνιο. Το δαιμόνιο μπαίνει αφού ο ίδιος το ευλογήσει. Αφού δώσει πρώτα ο ίδιος ο Χριστός την ευλογία του, τότε θα μπει το δαιμόνιο μες στον άνθρωπο. Θυμηθείτε από τον δαιμονισμένο στο Ευαγγέλιο, του λένε ο δαίμονας, Κύριε, μπορούμε να βγούμε από εδώ και να μπούμε στα γουρούνια. Πήραν την άδεια του Χριστού για να βγουν στα γουρούνια. Αν θέλει την άδεια του Χριστού για να μπει στα γουρούνια, σκεφτείτε ότι θέλει την άδεια του Χριστού πολύ περισσότερο για να μπει μέσα στον άνθρωπο. Για να μπει μέσα στον άνθρωπο. Και γιατί το επιτρέπει ο Θεός, για να φέρει τον άνθρωπο κοντά του αυτό. Γιατί δεν θα μπορέσει να βρει άλλη λύτρωση, μόνο κοντά στον Χριστό. Μόνο κοντά στον Χριστό. Πότε θα φύγει ο δαίμονας, πότε θα λυθεί η μαγεία και τελειώνει. Ο δαίμονας φεύγει από το σπίτι, ο δαίμονας φεύγει μέσα από τον άνθρωπο. Διαλύεται η μαγεία όταν στη ψυχή μου θρονιαστεί ο Χριστός. Όσο πιο γρήγορα θρονιάσω τον Χριστό, τότε δύο μέσα στην καρδιά μου δεν μπορούν να κάτσουν. Όταν λείπει ο Χριστός, μπορεί να κάτσει ο δαίμονας. Μία είναι η καρέκλα μέσα στην καρδιά μου. Δεν είναι καφενείο η καρδιά μου. Έχει ένα θρόνο. Εγώ εξαρτάται σε ποιον θα επιτρέψω να κάτσει. Αν αφήσω στον διάβολο θα με καταστρέψει. Εάν βάλω τον Χριστό μέσα και πω στον διάβολο έξω, αυτή είναι η εξορκισμή και φεύγει όχι με τις ευχές των εξορκισμών μόνο, όταν εγώ έχω βάλει τον Χριστό και τότε ο Χριστός εντέλεγε και του ιερέως και λέει έξω. Αλλά πρέπει να έχει μπει ο Χριστός. Όταν λοιπόν βάλουμε τον Χριστό μέσα στην ψυχή μας, τότε φεύγει ο διάβολος. Τότε λύνεται η μαγεία. Τότε ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Τότε ο δαιμονισμένος ξαναγίνεται φυσιολογικός. Άρα από τη ζωή μου εξαρτάται πώς εγώ θα ζήσω. Εάν θα ζω όπως θέλει ο Χριστός. Διότι αυτό το επιτρέπει και το αγαπάει. Και προσπαθεί μέσω αυτού του σκληρού τρόπου, είναι σκληρός λοιπόν ο τρόπος, να με ελκύσει κοντά του. Ξέρετε πόσα ζευγάρια βρήκαν τον Χριστό, διότι χωρίσανε και κάποιος τους είπε, βρε παιδί μου, δεν πηγαίνετε σε κανέναν ιερέα να σας διαβάσει, μήπως έχετε μαγεία. Και αν ο ιερέας αντελήφθηκε ότι υπήρχε μαγεία,
και χώρισε το ζευγάρι τους. Τότε τους οδηγεί κοντά στον Χριστό και μόλις οδηγηθούν και οι δύο κοντά στον Χριστό, το ζευγάρι ξαναενώνεται. Γιατί φεύγει η μαγεία, φεύγει ο διάβολος και μένει ο Χριστός. Άρα δεν φεύγει. Να γιατί λέμε ότι αυτός που έχει το Χριστό μέσα του, πραγματικά όμως το Χριστό, δεν φοβάται τον διάβολο και τη μαγεία. Δεν φοβόμαστε μήτε τον Αντίχριστο. Γιατί θα έχουμε τότε μέσα μας τον Χριστό. Όταν έχω τον Χριστό μέσα μου, δεν φοβάμαι κανένα έως χώρο. Δεν φοβάμαι καμία μαγεία. Αυτόν τον Χριστό πρέπει να αγαπήσουμε, να τον πιστέψουμε και να κάνουμε το θέλημά του. Εάν δεν το κάνουμε, αδέλφια μου, τότε θα βασανιστούμε και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη, γιατί δεν θα ζήσουμε κοντά στο φως. Θα την πάθουμε όπως την έπαθε ο έως χώρος. Ζει τώρα συνέχεια στο σκοτάδι, μακριά από το φως. Και η ζωή στο σκοτάδι συνέχεια δεν είναι ωραία. Υποφέρεις. Γι' αυτό λέγεται κόλαση. Ο Χριστός είναι το φως. Άμα πας κοντά στο φως, θα βλέπεις τους δικούς σου, θα βλέπεις δίπλα σου, θα περάσεις όμορφα. Αν πας ένα σκοτάδι, μόνο σου μετά από λίγο θα δυσχωρήσεις. Θα λες κανένα φως και θα σου λένε τότε οι δαίμονες, φως εδώ μέσα δεν μπαίνει. Γιατί φως είναι ο Χριστός και δεν έχει καμιά δουλειά μέσα στο σκότος το φως που είναι ο Χριστός. Εμείς επιλέγουμε από αυτή τη ζωή. Και γι' αυτό να κλείσουμε τούτο, ανάβουμε το κεράκι. Το κεράκι που το ανάβουμε, ξέρετε γιατί το ανάβουμε. Γιατί πρέπει να γίνω και εγώ φως. Γιατί αν γίνω φως, να μου θυμίζω ότι πρέπει να γίνω φως. Εάν γίνω φως, τότε στην άλλη ζωή θα έχω το φως του Χριστού μέσα. Και γι' αυτό είδατε πολλοί που κοινωνάνε λίγο πριν ξεψυχήσουν. Δεν τον κοινώνησες για να πάρει το φως μέσα. Να φύγει με το φως. Οπότε και αν συναντήσεις σκοτάδι, άμα έχεις φως, ένα φακό άμα έχεις, δεν φοβάσαι το σκοτάδι, προχωράς. Το διαλύεις το σκοτάδι. Για να φτάσεις στη χώρα του φωτός. Αυτή τη χώρα του φωτός εξαρτάται από το πώς θα ζήσουμε εδώ, αδελφοί. Και εύχομαι να ζήσουμε κοντά στον Χριστό για να μην ζούμε κοντά στον διάβολο, ο οποίος τόσο κακό μπορεί να μας κάνει. Να ευχαριστήσω την αγάπη σας που ήρθατε να με ακούσετε σήμερα και με τη χάρη του Θεού, όποτε μας ξαναφέρετε και μας ξαναθελήσετε, θα είμαστε κοντά σας. Να ευχαριστήσω τους πατέρες και την αγάπη όλων σας που ήρθατε εδώ για να μας ακούσετε την ταπεινότητά μας. Όλοι μαζί το διευχόμαστε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Πατέρα Νεκτάριο, τον Άγιο Καθηγούμενο. Θα τον ευχαριστήσω και να τον παρακαλέσω ότι λόγω του ότι αυτά τα όμορφα λόγια που μας είπε θα χρειάζεται πάντοτε να μας τα φρισκάρει, πάντοτε, διότι ως άνθρωποι πάντοτε ξεφεύγουμε. Έτσι λοιπόν, Πατέρα Νεκτάριο, επειδή μας αξίωσε ο Θεός από πέρσι να έχουμε μνήμα λειψάνου του Αγίου Παρθενίου, που όποιος διαβάσει το βιβλίο του Αγίου, ναι μεν είναι προστάτης των καρκινοπαθών, αλλά είναι ένας κατεξοχήν Άγιος διώκτης της μαγείας, διώκτης του δαίμονος. Έτσι λοιπόν, αν μας αξιώσει ο Θεός, κάθε χρόνο να σας έχουμε ανάμεσά μας, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων, ούτως ώστε και εμείς να ωφελούμαστε του λόγου σας και της παρηγορητικής σας προσευχής και λόγου. Τον ευχαριστώ από καρδιάς. Τον ευχαριστώ διότι από μικρό παιδί ωφελήθηκα ακούγοντας τότε τις κασέτες, τις παλιές κασέτες, τις κασετόφων, τις ομιλίες και μετά τα πρώτα βιβλία. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ο Θεός να σας στηρίζει και να σας αξιώνει πάντοτε να έχετε αυτό το αγωνιστικό φρόνημα που έχετε και να μας καθοδηγείτε στα πλαίσια της πατρίδος, αυτό το αγωνιστικό πάντα με συνέβαινε με εσάς και την πατρίδα μας. Τώρα που είπαμε και για την πατρίδα, να πω αυτό που είπα και χθες στην Αγία Μαρίνα. Παρακαλώ λιγάκι. Τα βιβλία τα παίρνετε 2 λεπτούλια, σε μετά. Τα βιβλιαράκια τα παίρνετε μετά. 2 λεπτούλια να πω αυτό. Τα τελευταία 100 χρόνια που απομακρυνθήκαμε από τον Θεό. Γιατί έχουμε απομακρυνθεί τα τελευταία 100 χρόνια από τον Θεό. Τόσο πάμε να απομακρυνόμαστε, τι έχουμε πάρει.
Ο ελληνισμός μικραίνει. Χάσαμε τον ελληνισμό της Αλεξάνδρειας τα τελευταία 100 χρόνια. Χάσαμε τον ελληνισμό του Κόμου. Χάσαμε τον ελληνισμό της Καπαδοκίας, τον ελληνισμό της Μύρνης. Το 55 χάσαμε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Χάσαμε τον ελληνισμό της Βορείου Ιππήρου. Χάσαμε τη μισή Κύπρο και χάσαμε και τον ελληνισμό στα έδωσ όλοι. Και τώρα βλέπετε τι πάνε να μας κάνουν, να χάσουμε τη Μακεδονία και τη Θράκη. Γιατί, ο Θεός μας κάνει το ίδιο παιχνίδι. Ή έρχεστε κοντά μου, ή όσο φεύγετε μακριά μου, θα υποφέρετε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο σωτήρας μας και μόνο η ζωή κοντά μου στον Χριστό μπορεί να μας φέρει τη σωτηρία μας. Εμείς μάθαμε να ζούμε τυπικά χριστιανοί, να λέω ότι είμαι χριστιανός, αλλά στην πράξη να μην κάνω έξω στη ζωή μου το θέλημά μου. Να κάνω πάντοτε αυτό που θέλω εγώ. Ας το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα και ας γυρίσουμε κοντά στον Χριστό. Γιατί θα χάσουμε κι άλλα εδάφη. Αυτό το είπα επειδή είπε ότι κάποιοι περιμένουν να πάρουμε την πόλη. Αλλά έτσι που συνεχίσουμε εμείς, όχι πόλη δεν θα πάρουμε, θα χάσουμε και τη Θράκη και τη Μακεδονία. Βλέπετε τα τελευταία 100 χρόνια που σας είπα, συγκλονόμαστε. Εάν δεν κατανοήσουμε, δεν θα κερδίσουμε. Να χάνουμε. Όπως εκείνος ο οποίος δεν πάει κοντά στον Χριστό, δεν πρόκειται η μαγεία να λυθεί και να φύγει, ο δαίμονας. Μόνο η ζωή κοντά στον Χριστό μπορεί να σώσει. Αλλά η καθημερινή ζωή, όχι μόνο στο ναό. Δηλαδή με την Κυριακή το πρωί, χριστιανός, και τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή, ζω όπως θέλω εγώ. Και κάνω τι θέλω εγώ. Πρέπει να μάθουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και να ζούμε. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε και στα θρησκευτικά και στα εθνικά μας. Ευχαριστώ πολύ.